Ο κύριος Δημήτρης Αραβαντινός ακολουθεί με την δικιά του παρουσίαση, της οποίας το θέμα είναι θερμογέφυρες και επιφανειακή συμπύκνωση. Ο κύριος Δημήτρης Αραβαντινός είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει τα μαθήματα της οικονομικής φυσικής και φυσικής των κτηρίων και του ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην υγροθερμική συμπεριφορά των κατασκευών, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγρασίας νέων παλαιών κτηρίων και μνημείων, στα φυτεμένα δώματα και στην ορθολογική χρήση της ενέργειας στα κτίρια. Η παρουσίασή του αναφέρεται στο φαινόμενο της επιφυνειακής συμπύκνωσης των υδρατμών λόγω της ύπαρξης θερμογεφυρών σε μία κτηριακή κατασκευή. Αναλύονται τα αίτια εκδήλωσης του φαινομένου και οι προϋποθέσεις για την εμφάνισή του. Παρουσιάζονται οι διαφορετικές μορφές υγρασίας συμπύκνωσης και οι μέθοδοι για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Επισημαίνονται δε κατασκευαστικά λάθη και παραλήψεις και υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει προληπτικά να ληφθούν για την αποφυγή εμφάνισης παρομοίου φαινομένου. Κύριε Αραβαντινέ, παρακαλώ, αρχίζει την ομιλία. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Άστρα με την ευκαιρία που μου έδωσε για ακόμη μια φορά τη χαρά να βρίσκομαι μαζί σας και να μπορέσω να παρουσιάσω κάποια από αυτά τα θέματα που πιστεύω ότι αφορούν σε όλους τους μηχανικούς. Το θέμα που θα σας παρουσιάσω έχει να κάνει, όπως είπε και ο Πρόεδρος, με τις θερμογέφυρες και τα αποτελέσματά της, τη συμπύκνωση των υδρατμών. Η συμπύκνωση των υδρατμών, η δρόσος όπως αλλιώς την ξέρουμε, όπως και η διάχυση των υδρατμών, είναι δύο φαινόμενα υγρασίας που δεν εξαρτώνται από άλλα εξωτερικά φαινόμενα, αλλά συνδέονται άμεσα με τη θερμική συμπεριφορά του κτηρίου. Ας θυμηθούμε λίγο τα βασικά. Τι είναι θερμογέφυρα? Κάθε περιοχή ενός δομικού στοιχείου, στο οποίο τυχαίνει οι ροές θερμότητας να είναι μεγαλύτερες από ό,τι στο υπόλοιπο δομικό στοιχείο ή το αντίστοιχο, όταν οι αντιστάσεις που προβάλλονται στη ροή θερμότητα είναι μικρότερες. Και ας δούμε τέτοια παραδείγματα. Για παράδειγμα, ένα τούβλο το οποίο λειτουργήσε ως σενάζ, ως περίδεσμος ενίσχυσης στα δύο κελίφη μιας κατασκευής. Στη θέση αυτή η θερμοδυναμική στρώση έχει διακοπεί. Κατά συνέπεια, οι ροές θερμότητας εδώ είναι μεγαλύτερες. Αυτό αποτελεί μια θερμογέφυρα, γνωστό. Το αντίστοιχο εδώ, ελληνική πατέντα. Ένα τούβλο που έχει μέσα θερμομόνωση, που καθιστώντας κάποιες από τις σοπές του, και όταν ο κατασκευαστής, ο μάστορας του τοποθέτησε, ένα κομμάτι του έφυγε. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη θερμογέφυρα, αλλά και άλλες μικρότερες σε όλες αυτές τις θέσεις που διακόπτεται η συνέχεια της θερμομονωτικής στρώσης. Μια κατασκευή τυπικά κανονικά θερμομονωμένη, τουλάχιστον και με τον παλιό κανονισμό. Θερμομόνωση στον πυρήνα της τυχοπίας, θερμομόνωση ακόμη και στο σενάζ. Ναι, αλλά εδώ οι δύο στρώσεις της θερμομόνωσης διακόπτονται. Η θέση αυτή αποτελεί θερμογέφυρα. Αντίστοιχα, θα έλεγα σε αυτή την κατασκευή. Πρόσφατη, του 2005-2006, η θερμομόνωση πλήρως στα τυχεία, στα υποστηλώματα, στα δοκάρια, ακόμη και μέσα στην τυχοπία, αλλά για αρχιτεκτονικούς λόγους, ο κατασκευαστής τράβηξε προς τα πίσω την οκτοπληθοδομή και έτσι σε αυτές τις θέσεις λείπει το θερμομονωτικό υλικό. Έντονη θερμογέφυρα και ακόμη περισσότερο στον πρόβολο που αποτελεί διαχωριστικό δομικό στοιχείο, διαχωριστική πλάκα μεταξύ των δύο ρόφων, προεκτείνεται προς τα έξω και πουθενά δεν έχει διακοπή προφανώς για να περάσει από αυτά θερμομονωτική στρώση. Πού οφείλονται αυτές οι θερμογέφυρες? Πολλές φορές σε κατασκευαστικές αδυναμίες, σαν αυτή που είδαμε νωρίτερα, την πλάκα, κακοτεχνίες, ούκο λίγες φορές, αστοχίες των υλικών, αμέλειες ή παραλήψεις δικές μας ή των συνεργείων, άγνοια πόσες φορές κάτι δεν ξέρουμε και το κάνουμε λανθασμένο και ακόμη φθορές οφειλόμενες στον χρόνο. Τέλος, στη γεωμετρία του κτηρίου, εν δυνάμει θα λέγαμε, κάθε ακμή, κάθε γωνία του κτηρίου θα μπορούσε να είναι μια θερμογέφυρα. Από όλες αυτές μάλιστα, ο Κενάκο, όπως θα δούμε, δεν ασχολείται με αυτά. Όλα αυτά είναι υποχρέωση του μηχανικού. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η γεωμετρία. Σε αυτά όφειλε ο καθένας μας να τα αποφύγει. Και βλέπετε σε αυτήν τη θερμοφωτογράφηση πόσο έντονη είναι
η θερμογέφυρα στην ακμή, στη θέση δηλαδή που το οριζόντιο με το κατακόρυφο στοιχείο συναντώνται. Πόσο έντονη είναι η θερμογέφυρα στη θέση της ποδιάς, της μαρμαροποδιάς, επειδή πουθενά το μαρμαράκι από μέσα μέχρι έξω δεν διακόπηκε για να τοποθετηθεί κάποια θερμομετρική στρώση. Τέτοιες θερμογέφυρες, άμα τις ψάξουμε σε ένα κτίριο, θα βρούμε πάρα πολλές. Ένα υποστήλωμα το οποίο συνδέεται με δύο τυχοποίες. Αλλά σε αυτές τις θέσεις η θερμομόνωση έχει διακοπεί. Αποτελούν θερμογέφυρα. Το αντίστοιχο εδώ, όταν δεν υπάρχει καθόλου θερμομετρική στρώση στο υποστήλωμα. Βεβαίως αυτό από το 79 και μετά απαγορεύεται. Αλλά ούτε μία, ούτε δύο, ούτε λίγες φορές θα τη συναντήσουμε σε μια κατασκευή. Η πλάκα που λέγαμε, συνέχεια της διαχωριστικής πλάκας μεταξύ δύο ρόφων. Δεν διακόπηκε πουθενά. Και η θερμομετρική στρώση εκεί σταματάει. Όταν η θερμομόνωση είναι εσωτερικά, εγκάρσια τυχοπία που συναντάει το εξωτερικό κέλυφος, στη θέση του περίδεσμου ενίσχυσης, του σενάζ. Ακόμη και αν υπήρχε θερμομόνωση, από τα πλάγια θα έχουμε πάλι θερμογέφυρες. Σε ένα γωνιακό υποστήλωμα, καλά θερμομονωμένο, εκτός από τις πλευρικές θερμογέφυρες, προσέξτε ότι αυτή η μικρή γωνίτσα οφείλει να καλύψει τις μεγάλες απώλειες θερμότητας από όλη αυτή τη μεγάλη γωνία. Τέτοιες λοιπόν θερμογέφυρες θα βρούμε πάρα πολλές. Και αν κάποιος ρωτήσει, μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα κτίριο χωρίς καθόλου θερμογέφυρες, θα απαντήσω, αστειευόμενος βέβαια, ότι βεβαίως και μπορούμε. Με μία προϋπόθεση, ότι το κτίριο θα έχει σχήμα σφαίρας και δεν θα έχει κανένα κούφωμα. Επομένως, πρακτικά λοιπόν μην επιζητούμε το αδύνατο, δηλαδή να εξαλείψουμε εντελώς τις θερμογέφυρες. Όλες αυτές τις θερμογέφυρες, ως γνωστόν, ο Κενάκτης αντιμετωπίζει με την δεύτερη τεχνική οδηγία της θερμομετρικής επάρκειας των κτηρίων και τις λαμβάνει υπόψη μονάχα τις γραμμικές θερμογέφυρες, όχι τις σημειακές, πολλαπλασιάζοντας το μήκος της θερμογέφυρας επί ένα συντελεστή, το συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας, που τον δίνει το παράρτημα του Κενάκτη από τέτοια σκαρυφήματα στην τιμή του από κάτω. Το ερώτημα. Και γιατί εμείς δεν θέλουμε να έχουμε θερμογέφυρες σε ένα κτίριο, γιατί μας απασχολούν τόσο οι θερμογέφυρες? Και εδώ πέρα φτάνουμε σε αυτό καθεαυτό το αντικείμενο της δικής μου παρουσίας. Προσέξτε αυτό το σχήμα, μια γωνία, στην οποία βλέπουμε τις ισοθερμικές καμπύλες που δημιουργούνται. Και με βάση αυτά που λέγαμε νωρίτερα, παρατηρούμε ότι στις θέσεις αυτές, στη γωνία, λόγω μεγαλύτερης ροής θερμότητας προφανώς, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του ατομικού στοιχείου είναι χαμηλότερη από τις υπόλοιπες θέσεις. Έτσι λοιπόν, στην θέση αυτή θα έλεγε κανένας το ότι έχουμε έλλειψη της θερμομονωτικής επάρκειας, έλλειψη ακόμη της άνεσης, της θερμικής άνεσης μέσα στο χώρο. Και αν αυτό έχει να κάνει με το αν αισθανόμαστε εμείς κρύο ή ζέστη στη θέση εκείνη, το ακόμη χειρότερο είναι φαινόμενα τέτοια. Και γι' αυτά θα μιλήσουμε. Φαινόμενα δηλαδή που προκύπτουν από την συμπύκνωση των υδρατμών της ατμόσφαιρας σε αυτές ακριβώς τις θέσεις όπου η επιφανειακή θερμοκρασία του δομικού στοιχείου παρουσιάζεται χαμηλότερη. Και θα τα δούμε αναλυτικά. Επιτρέψτε μου λοιπόν εδώ μια παρένθεση για να θυμηθούμε λίγο τα στοιχειώδη. Η ικανότητα του αέρα να συγκρατεί υδρατμούς μαζί με όλα τα άλλα τα οποία έχει εξαρτάται από δύο βασικές παραμέτρους. Από την ατμοσφαιρική πίεση και από τη θερμοκρασία. Και ναι, μεν η ατμοσφαιρική πίεση έχει περίπου σταθερή τιμή στην έκταση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου σε ένα κτίριο, η θερμοκρασία όμως δεν παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά. Άλλη είναι η θερμοκρασία μέσα σε αυτό το χώρο, άλλη είναι έξω, άλλη είναι σε έναν χώρο που δεν θερμαίνεται. Την ατμοσφαιρική λοιπόν πίεση δεν τη λαμβάνουμε υπόψη. Τη θερμοκρασία τη λαμβάνουμε σοβαρά. Όσο ψηλότερη είναι η θερμοκρασία του αέρα ενός χώρου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητά του να συγκρατεί υδρατμούς. Και το αντίθετο βέβαια. Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν χώρο, αυτόν εδώ πέρα μέσα. Και ας πούμε ότι με έναν μαγικό τρόπο καταφέραμε να περιορίσουμε τους υδρατμούς σε μία σφαίρα μέσα σε αυτό το χώρο. Τότε διαπιστώνουμε ότι για παράδειγμα στους 30 βαθμούς θερμοκρασία η ποσότητα των υδρατμών που μπορεί να συγκρατήσει αυτός ο χώρος εδώ είναι 30 γραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Αν εμείς απομειώσουμε τη θερμοκρασία και από τους 30 βαθμούς πάμε στους 20, τότε σε αυτόν τον χώρο δεν μπορεί στην ίδια θερμοκρασία να συγκρατηθούν οι ίδιοι υδρατμοί που συγκρατούνταν νωρίτερα. Έτσι ένα μέρος τους καταπίπτει και το υπόλοιπο συγκρατείται. Και αν συνεχίσουμε να μειώνουμε τη θερμοκρασία, όλο και περισσότεροι υδρατμοί θα σταματήσουν πλέον να συγκρατούνται στην ατμόσφαιρα και θα καταπίπτουν. Πώς θα καταπίπτουν? Μεταπίπτοντας από την αέρια στην υγρή φάση. Κοινώς στις θέσεις, σε κάποιες θέσεις που θα τις δούμε ευθύς αμέσως, αντί πια να έχει υδρατμούς η ατμόσφαιρα, έχει σταγονίδια, νεράκι επάνω κάποιο δομικό στοιχείο.
Στην πραγματικότητα όμως, ο αέρας στον οποίο βρισκόμαστε δεν βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια που να συγκρατεί τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα υδρατμών. Έχει κατά κανόνα μια μικρότερη ποσότητα. Αν εμείς θεωρήσουμε ότι C είναι η ποσότητα των υδρατμών που ανά κάποια χρονική στιγμή σε δεδομένη θερμοκρασία έχει ο αέρας. Και CS είναι η μέγιστη ποσότητα των υδρατμών που μπορεί να συγκρατήσει σε εκείνη ακριβώς τη θερμοκρασία. Τότε ο λόγος των δύο, εκφρασμένος επί 100, μας δίνει τη σχετική υγρασία. Μέγεθος καθοριστικό και απόλυτα χρήσιμο για να κατανοήσουμε το φαινόμενο της συμπύκνωσης των υδρατμών. Όταν λοιπόν τυχαίνει ο αριθμητής να γίνει ίδιος με τον παρονομαστή, δηλαδή να βρίσκονται μέσα στο χώρο τόσοι υδρατμοί όσους μπορεί να συγκρατήσει, τότε λέμε πλέον ότι έχουμε φτάσει σε κατάσταση κορεσμού και η θερμοκρασία στην οποία συμβαίνει αυτό το φαινόμενο είναι η θερμοκρασία κορεσμού. Από την θερμοκρασία αυτή και κάτω αρχίζουν πλέον και συμπυκνώνονται υδρατμοί. Από αυτό το σημείο και πάνω, αν τροφοδοτήσουμε τους υδρατμούς, αρχίζει και δημιουργείται συμπύκνωση. Τότε λέμε ότι έχουμε δρόσο, το φαινόμενο της δρόσου. Και αν αυτό συμβαίνει σε θερμοκρασία χαμηλότερη του μηδενός, έχουμε το φαινόμενο της σπάχνης. Μεταπίπτει δηλαδή ο υδρατμός από την αέρια απευθείας στη στερεά φάση και όχι στην υγρή. Αντίθετα τώρα, αν μέσα σε έναν χώρο που έχει λιγότερη από 100% σχετική υγρασία, τον τροφοδοτήσουμε με περισσότερους υδρατμούς, κάποια στιγμή αυτοί θα συγκρατούνται μέσα στην ατμόσφαιρα, αλλά θα φτάσουν σε κατάσταση κορεσμού. Αν συνεχίσουμε εμείς να τροφοδοτούμε αυτόν τον χώρο με υδρατμούς, τότε πλέον αυτούς τους υδρατμούς ο αέρας του χώρου δεν μπορεί να τους συγκρατήσει. Έτσι, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι σε μια κουζίνα πολλές φορές, όταν βράζει μια κατσαρόλα με νερό πάνω στο ηλεκτρικό μάτι, παράγονται υδρατμοί, αλλά από ένα σημείο και μετά βλέπουμε τα τζάμια να θολώνουν. Είναι η αδυναμία του αέρα να συγκρατήσει αυτούς τους υδρατμούς. Και θα δούμε πώς και πότε συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Με δύο τρόπους μπορεί να σχηματιστεί η υγρασία συμπύκνωσης των υδρατμών. Πρώτον, με πτώση της θερμοκρασίας του αέρα, μια που προφανώς σε χαμηλότερη θερμοκρασία δεν μπορεί να συγκρατήσει την ίδια ποσότητα υδρατμών. Δεύτερον, με αύξηση της ποσότητας των υδρατμών που έχει ενδεχομένως αυτός ο χώρος μέσα εκεί. Υπό ποιες προϋποθέσεις εκδηλώνεται το φαινόμενο, όταν για παράδειγμα έχουμε ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία του δομικού στοιχείου. Γιατί αυτό? Γιατί αυτό το δομικό στοιχείο, για παράδειγμα, έχει χαμηλότερη θερμοκρασία. Γιατί έχει χαμηλότερη θερμοκρασία? Γιατί έχει μεγαλύτερες ροές θερμότητας, επειδή προφανώς η θερμομόνωσή του είναι λιγότερη ή δεν υπάρχει καθόλου. Όταν λοιπόν αυτό το δομικό στοιχείο έχει χαμηλότερη θερμοκρασία, τότε αυτός ο αέρας που έχει εδώ μέσα ο χώρος και που συγκρατεί μια ποσότητα υδρατμών, όταν θα κινηθεί και θα έρθει σε επαφή με το δομικό στοιχείο αυτό, όταν το γλύψει αυτό το δομικό στοιχείο, θα χάσει μέρος της θερμότητάς του. Σε εκείνη την περίπτωση, εάν η θερμοκρασία του αυτή πέσει τόσο χαμηλά που να μην μπορεί πλέον, να πέσει δηλαδή χαμηλότερα από τη θερμοκρασία δρόσου και να μην μπορεί να συγκρατήσει τους υδρατμούς που συγκρατούσε σε αυτή τη θέση, σε αυτήν εδώ τη θέση θα εναποθέσει την περίσσια αυτών υδρατμών που νωρίτερα συγκρατούσε. Ακόμη, αν υπάρχει μεγάλη θερμική αδράνεια κάποιου υλικού μέσα στο δομικό στοιχείο, μια τυχοποιία κατασκευασμένη από οπτοπληνθοδομή, που όμως σε κάποια θέση έχει μια πέτρα. Η πέτρα αργεί να παρακολουθήσει την πορεία της θερμοκρασίας του χώρου, με αποτέλεσμα να παραμένει ψυχρή. Στην επιφάνεια της πέτρας εκείνης τότε θα δημιουργηθούν συμπυκνώσεις για όσο διάστημα θα καθυστερεί να παρακολουθεί τη θερμοκρασία του χώρου. Ακόμη, η υγρασία που προστίθεται μέσα στον χώρο, που προστίθεται μέσα στον χώρο από κάποια τέτοια πηγή. Ή και διακοπή της θέρμανσης που οδηγεί σε πτώση θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, το βράδυ, όταν κλείνουμε την κεντρική θέρμανση και μάλιστα είμαστε και σε ένα υπνοδωμάτιο μέσα, με κλειστές τις πόρτες, τότε διαπιστώνουμε πολύ εύκολα το ότι το πρωί όταν ξυπνάμε, στα μεγάλα τα κρύα, το τζάμι γύρω-γύρω έχει συμπυκνώσεις. Από πού βρέθηκαν αυτές οι συμπυκνώσεις? Από το γεγονός ότι έπεσε η θερμοκρασία, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, με την εκπνοή, με την εισπνοή αέρα και την εκπνοή, παράγονται περισσότεροι υδρατμοί που κοραίνουν το χώρο και κατά συνέπεια κάποια στιγμή φτάνει σε τέτοιο μεγάλο επίπεδο που να μην μπορούν να συγκρατηθούν αυτοί οι υδρατμοί. Και ένα μόνο από αυτά τα φαινόμενα να ισχύει αρκεί για να δημιουργηθεί συμπύκνωση των υδρατμών. Με ποιο τρόπο εκδηλώνεται αυτή τη συμπύκνωση? Πρώτον, με μορφή σταγονιδίων. Όταν η επιφάνεια στην οποία σχηματίζεται είναι αδιαπέρατη από το νερό. Παράδειγμα, μια λαμαρίνα, ένα τζάμι, ένα κούφωμα το οποίο είναι αλουμινίου ή συνθετικό. Δεύτερος τρόπος, με μορφή εμποτισμού του δομικού στοιχείου. Τότε αυτό συμβαίνει όταν το υλικό στο οποίο συμπυκνώνονται υδρατμοί μπορεί να απορροφήσει μέρος των υδρατμών. Δημιουργείται τότε πάνω μια βρεγμένη επιφάνεια, μια νοπή επιφάνεια ανάλογα με την ποσότητα των υδρατμών και φαινόμενα σαν αυτά που θα δούμε ακριβώς τώρα
τι ακριβώς είναι. Αυτό όμως που πρέπει καλά να ξεκαθαρίσουμε είναι να μπορούμε πράγματι να διακρίνουμε αυτό το φαινόμενο υγρασίας συμπύκνωσης και να μην το συγχέουμε με άλλες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν θα ξέρουμε ότι για να το διακρίνουμε ότι πρόκειται για ένα παροδικό και περιοδικό φαινόμενο. Εμφανίζεται για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο του χρόνου, στα μεγάλα κρύα κατά κανόνα, και παρέρχεται μετά. Δεύτερον, αν ο τείχος στον οποίο θα εμφανιστεί το δομικό στοιχείο είναι φτιαγμένο στο σύνολό του από τα ίδια υλικά, τότε θα εκδηλωθεί σε όλη την επιφάνεια του τείχου με ιδιαίτερα εμφαντικό τρόπο στις θέσεις των θερμογεφυρών. Σε αντίθεση με άλλες μορφές υγρασίας που παρακολουθούν μέχρι ένα σημείο στο ύψος του τείχου και από εκεί και πάνω μπορεί να είναι στεγνή. Για παράδειγμα, μια υγρασία εδάφους ή η υγρασία της βροχής που θα εμποτίσει τις ψηλότερες θέσεις του δομικού στοιχείου. Ακόμη, δεν προχωράει ποτέ σε βάθος αυτή η μορφή υγρασίας. Το πολύ να προχωρήσει μισό εκατοστό μέσα στο δομικό στοιχείο. Και πολύ λέω. Και ακόμη, ότι είναι φαινόμενο του εσωτερικού χώρου. Δεν θα το συναντήσουμε στην εξωτερική επιφάνεια του δομικού στοιχείου. Και ο κίνδυνος τώρα. Πολλές φορές έχουμε μια διαφορετική μορφή υγρασίας και εμείς συγχέουμε τη μορφή υγρασίας προβαίνοντας σε λανθασμένες ενέργειες για την αποκατάσταση. Να λοιπόν ένας τείχος ο οποίος έχει προσβληθεί από υγρασία εδάφους, από κάτω. Η υγρασία έχει ανεβεί και προφανώς μέρος του νερού που έχει απορροφήσει εξατμίζεται στο εσωτερικό του χώρου. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος αυτός τότε αρχίζει και εμπλουτίζεται με υδρατμούς. Αυτοί οι υδρατμοί μπορεί να καθίσουν ψηλά επάνω σε ένα δοκάρι, γιατί δεν είναι επαρκώς θερμομονωμένο, μπορεί να καθίσουν και πάνω στο ίδιο το δομικό στοιχείο, να τις μούχλες, και αυτό για ποιο λόγο, διότι σε αυτές τις θέσεις που είναι βρεγμένος ο τείχος έχουμε μεγαλύτερες δωρές θερμότητας λόγω μικρότερης θερμικής αντίστασης. Τώρα λοιπόν πλέον εδώ έχουμε δύο μορφές υγρασίας. Υγρασία του εδάφους, υγρασία της συμπύκνωσης. Πάνω στο δοκάρι, αν είχαν συμπυκνωθεί οι υδρατμοί, είναι μόνο από συμπύκνωση. Και αν αναζητήσουμε λύση, το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να στεγανοποιήσουμε τον τοίχο. Διότι τότε το μόνο που θα πετύχουμε είναι να ανεβάσουμε ψηλότερα την υγρασία και την ξαναοδηγήσουμε μέσα. Αντίθετα, αυτό που θα κάνουμε είναι να διακόψουμε την άνοδο της υγρασίας στο δομικό στοιχείο. Και τότε θα φύγουν τα φαινόμενα της συμπύκνωσης και στον τοίχο κάτω και ψηλά ενδεχομένως πάνω στο δοκάρι. Να ένα τέτοιο παράδειγμα. Εδώ λοιπόν μια τρίεδρη γωνία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που σε ένα σπίτι θα δούμε κάτι τέτοιο. Σε zoom, το βλέπουμε καλύτερα. Δηλαδή αυτά εδώ είναι υδρατμοί, όχι βεβαίως. Αυτά τι είναι, είναι η σκόνη της ατμόσφαιρας που επικάθισαν πάνω στα μόρια των υδρατμών όταν ακόμη ήταν σε αέρια κατάσταση και όταν αυτοί οι υδρατμοί έγιναν σταγονίδια πάνω στην επιφάνεια, κόλλησε πάνω εκεί και κόλλησαν και οι ρήποι αυτοί. Όταν κατόπιν εξέλιπε το φαινόμενο και επαναποδόθηκαν μέσα στο χώρο οι υδρατμοί, οι ρήποι παρέμειναν. Αν παράλληλα υπάρχουν και όλες εκείνες οι συνθήκες, δηλαδή κακός αερισμός, ψηλή θερμοκρασία και μεγάλη υγρασία στην επιφάνεια αυτού του τείχου, τότε πολύ εύκολα αναπτύσσονται πληθώρα μυκήτων και αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ένα συνδυασμός των τριών. Υγρασία, σκόνη και μύκητες μαζί. Βλέπετε ότι όσο προχωρούμε στην τρίεδρη γωνία, τόσο περισσότερο έντονο είναι το φαινόμενο. Και θα μου πείτε και γιατί εδώ στην ακμή του δόρατος, τα λέγαμε, στην ακμή του δόρατος δεν εμφανίζεται η υγρασία. Πώς δεν εμφανίζεται? Όχι μόνο να εμφανίζεται, είναι τόσο έντονο το φαινόμενο που ρέει σε εκείνη τη θέση και παρασύρει τους ρήπους και γι' αυτό σχεδόν δεν το βλέπουμε καθόλου. Προσέξτε όμως ακόμη κάτι περισσότερο. Στη θέση αυτή, που είναι το κοιτίο διακλάδωση του ρεύματος, το μπουάτ, εδώ δεν έχει συμπύκνωση των υδρατμών. Γιατί? Για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί το καπάκι από το μπουάτ είναι συνήθως πλαστικό. Άρα σημαίνει ότι έχει καλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγημότητας, άρα επιτρέπει μικρότερες ροές θερμότητας σε αυτό εδώ το σημείο. Ακόμη, πίσω από το καπάκι υπάρχει μια ποσότητα αέρα, μικρή ποσότητα, κλειδωμένη θα λέγαμε, μέσα στο μπουάτ. Ακίνητη. Ο ακίνητος αέρας είναι το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό σε μικρές ποσότητες. Και ακόμη βέβαια περισσότερο, το ηλεκτρικό ρεύμα που περάει από τα καλώδια έχει κάποιες απώλειες. Όλα αυτά ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Και όταν ο αέρας αυτός του χώρου έρχεται σε επαφή εδώ με τον τοίχο, σε αυτή τη θέση δεν χάνει τόσο μεγάλη ποσότητα θερμότητας που η θερμοκρασία του αέρα να πέσει χαμηλότερα της θερμοκρασίας δρόσου. Όταν φεύγει δίπλα από εδώ, οι απώλειες θερμότητας είναι μεγαλύτερες. Και τότε, μην μπορώντας πια να συγκρατήσει τους υδρατμούς, τους αναποθέτει επάνω στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου. Αντίστοιχα φαινόμενα στα κουφώματα, τα οποία έχουν κακή συναρμογή, είτε η ίδια η κάσα με το δομικό στοιχείο, με τον τοίχο, με το τούβλο, είτε το κινητό μέρος του κουφώματος με το ακίνητο. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται αυτές οι μούχλες, αυτές οι συμπυκνώσεις των υδρατμών στην πραγματικότητα, σε όλες αυτές τις θέσεις, διότι έχουμε έντονες απώλειες θερμότητας σε αυτές τις περιοχές του δομικού στοιχείου.
Να και ακόμη ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένα δοκάρι κακώς θερμομονωμένο. Αντίστοιχα φαινόμενα συμπυκνώσεων των υδρατμών. Και η θέση σε ένα μπάνιο μέσα, πάνω ακριβώς από την μπανιέρα. Καθόλου θερμομόνωση στο δοκάρι, παραγωγή υδρατμών από κάτω, που λόγω θερμότητας ανεβαίνουν ψηλότερα, προφανώς βρίσκουν τα ψυχρά τυχώματα του τοίχου και να αποτίθενται πάνω εκεί. Δεν έχει και πλακάκια μέχρι πάνω. Αν είχε τα πλακάκια ή θα αποφεύγαμε το φαινόμενο, όχι. Απλώς οι υδρατμοί θα συμπυκνώνονταν και θα έρεαν, χωρίς όμως να εμποτίζουν τον τοίχο. Παρ' όλα αυτά, η επιφάνεια αυτή θα συνέχιζε να είναι ψυχρή. Μετά από όλα αυτά, το ερώτημα, μπορούμε να ελέγξουμε εκ των προτέρων το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί συμπύκνωση και κατ' επέκταση να το αποφύγουμε? Η απάντηση είναι ναι, βεβαίως και μπορούμε. Αρκεί να λάβουμε υπόψη μας την επιφανειακή θερμοκρασία του δομικού στοιχείου. Και ας το δούμε. Το ίδιο δομικό στοιχείο στη μια περίπτωση δεν είναι θερμομονωμένο και στην άλλη περίπτωση είναι θερμομονωμένο. Εδώ που δεν είναι θερμομονωμένο έχω έντονες απώλειες θερμότητας ή ας πω καλύτερα μεγαλύτερες από ό,τι εδώ. Πάει να πει επομένως ότι η επιφανειακή θερμοκρασία σε αυτό το δομικό στοιχείο είναι χαμηλότερη της επιφανειακής θερμοκρασίας σε αυτό που είναι θερμομονωμένο. Και επειδή ο αέρας που γλύφει αυτό το δομικό στοιχείο έχει περίπου την ίδια θερμοκρασία με την επιφανειακή, δεν έχω παρά εγώ να συγκρίνω δύο τιμές θερμοκρασίας. Την επιφανειακή αυτή τιμή θερμοκρασίας, που είναι, ξαναλέω, ίδια με την θερμοκρασία του αέρα που γλύφει τον τοίχο, περίπου ίδια, με τη θερμοκρασία δρόσου. Δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή θερμοκρασίας, στην οποία μπορούν ακόμη να συγκρατηθούν οι υδρατμοί χωρίς να δημιουργείται συμπύκνωση. Αν η επιφανειακή θερμοκρασία προφανώς είναι χαμηλότερη της θερμοκρασίας δρόσου, τότε έχουμε το φαινόμενο της συμπύκνωσης. Αν είναι ψηλότερη, τότε το φαινόμενο το αποφεύγουμε. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να βρούμε αυτές τις δύο τιμές. Την πρώτη τιμή, την θερμοκρασία δρόσου, μπορούμε να τη βρούμε από οποιοδήποτε βιβλίο φυσικής των κτηρίων, από τον πίνακα αυτό που τον βλέπουμε σε όλα αυτά τα βιβλία. Τι κάνουμε εδώ? Από τον άξονα των τετμημένων επιλέγουμε την τιμή θερμοκρασίας που μας ενδιαφέρει εμάς, ας πούμε ότι θέλουμε να μάθουμε για 20 βαθμούς Κελσίου εδώ μέσα να θα δημιουργηθεί συμπύκνωση, και όταν εκτιμήσουμε ότι η σχετική υγρασία στο χώρο είναι 60%, ο συνδυασμός των δύο μας δίνει το 12. Τι σημαίνει 12? 12 σημαίνει ότι ο αέρας αυτός του χώρου θα πρέπει, ότι αν χάσει 8 βαθμούς, έτσι ώστε από 20 να πέσει στους 12, μέχρι εκεί ο κίνδυνος συμπύκνωσης για αυτό το ποσοστό σχετικής υγρασίας δεν υφίσταται. Αν γίνει 11,9, αρχίζει πλέον να δημιουργείται συμπύκνωση στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου. Βρήκαμε λοιπόν ποια είναι η θερμοκρασία δρόσου. Δεν έχουμε παρά να βρούμε τώρα και την επιφανειακή θερμοκρασία. Με την απλοποιητική παραδοχή το ότι η ροή θερμότητας είναι μονοδιάστατο μέγεθος και κάθετο στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου, μπορούμε με μια γραφική παράσταση, στην οποία το δομικό στοιχείο θα το αποδώσουμε στον άξονα των τετμημένων όχι με τα πάχη της κάθε μίας τρώσης, αλλά με τις θερμικές αντιστάσεις που προβάλλουν στη ροή θερμότητας, και στον άξονα των τεταγμένων της θερμοκρασίας, να πάρουμε μια ευθεία, η οποία είναι η πτώση της θερμοκρασίας και αποδεικνύεται ότι είναι γραμμική. Και επιλέγοντας μια συγκεκριμένη τιμή πάνω στην ευθεία αυτή, αν φέρουμε παράλληλη, να επισημάνουμε την τιμή της θερμοκρασίας σε εκείνη τη θέση που μας ενδιαφέρει. Εδώ μας ενδιαφέρει η επιφανειακή τιμή της θερμοκρασίας. Άρα, εδώ πέρα πάνω, ό,τι θα μας δώσει αυτή η τιμή είναι η επιφανειακή θερμοκρασία του δομικού στοιχείου. Αυτήν την τιμή της θερμοκρασίας θα τη συγκρίνουμε με τη θερμοκρασία δρόσου που βρήκαμε νωρίτερα. Υπολογιστικά μπορεί να βγει με αυτόν τον τύπο, εύκολα προκύπτει αυτός ο τύπος, δεν είναι του παρόντος βέβαια να σας τον εξηγήσω, αρκεί να ξέρω το συντελεστή θερμοπερατότητας όλου του δομικού στοιχείου και τις θερμοκρασίες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Πρακτικά, ας πούμε ότι τα βρήκα όλα αυτά. Ξέρω ότι δημιουργείται συμπύκνωση, ξέρω ότι δεν δημιουργείται, είτε σε υφιστάμενη κατασκευή, είτε σε κύρ, είτε σε νέα. Τι θα πρέπει να κάνω? Αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Το πρώτον, να μην στεγανοποιήσω το δομικό μου αυτό στοιχείο. Δεν προήλθε η υγρασία από κάποιο εξωτερικό φαινόμενο, αλλά προήλθε από το εσωτερικό φαινόμενο του χώρου. Έτσι λοιπόν, αφού η συμπύκνωση δημιουργείται σε επιφάνειες με χαμηλή τιμή θερμοκρασίας, το μόνο που έχω να κάνω είναι να ανεβάσω τη θερμοκρασία αυτών των δομικών στοιχείων. Κοινώς, να τα θερμομονώσω. Μία παράμετρος αυτή. Βέβαια, όταν θα προβώ σε τέτοιου είδους επέμβαση, σε υφιστάμενη κατασκευή, θα πρέπει να φροντίσω να μην δημιουργήσω άλλα προβλήματα και καταστρέψω το δομικό στοιχείο και σαφέστατα να μην αλλοιώσω εντελώς την αρχιτεκτονική του. Δεύτερο στοιχείο, να μειώσω την ποσότητα των υδρατμών του χώρου. Διότι όταν μειώσω την ποσότητα των υδρατμών, τότε μειώνεται και ο κίνδυνος να δημιουργηθεί το φαινόμενο. Και αυτό το επιτυχάνω με έναν καλό αερισμό. Στην πράξη μπορούμε, για παράδειγμα, να αντικαταστήσουμε τον μονόιαλο πίνακα ενός παλιού κτηρίου με
διπλό ιαλοπίνακα, δίδυμο μάλλον στο ποσοστότερα, στο ίδιο ισενέο κούφωμα, ή να αφήσω ως έχει αυτή την κατασκευή και να προσθέσω ένα δεύτερο κούφωμα, το οποίο θα προσφέρει καλύτερη θερμοκινητική προστασία. Προσέξτε όμως και το λάθος που πολλές φορές κάνουμε, αν προβούμε σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις. Να λοιπόν μια παλιά υφιστάμενη κατασκευή, η οποία έχει ένα παλιό σύστημα θέρμανσης. Ξυλώσω, μπατζάκι, ό,τι θέλετε από όλα αυτά. Και οι ροές θερμότητας φεύγαν από την καμινάδα. Εμείς λέμε αντικαθιστούμε το παλιό σύστημα θέρμανσης και βάζουμε καινούριο, κεντρική θέρμανση. Τώρα για να μην έχουμε και απώλειες θερμότητας, σφραγίζουμε τις καμινάδες. Αντικαθιστούμε και τα παλιά κουφώματα και βάζουμε καινούρια, τα οποία είναι αεροστεγανά και δεν επιτρέπουν καθόλου απώλειες θερμότητας προς τα έξω. Και κάναμε το λάθος τώρα. Διότι δεν έχουμε επέμβει πουθενά σε όλη την υπόλοιπη κατασκευή. Τι σημαίνει αυτό? Το ότι με τα παλιά κουφώματα είχαμε μέχρι τώρα εναλλαγές αέρα ανά ώρα περίπου 2 με 3, ίσως και μέχρι 6 και 7, ανάλογα με την ποιότητα του κουφώματος. Τώρα που βάλαμε τα καινούργια, τα στεγανά, οι εναλλαγές αέρα μειώθηκαν από 0,3 μέχρι 0,7. Πάει να πει ότι όχι μόνο ο αέρας πια δεν εναλλάσσεται με το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά ούτε και οι υδρατμοί φεύγουν προς τα έξω. Έτσι, το μόνο που κάνουμε είναι να κρατάμε κλεισμένο τον αέρα εκεί μέσα και προφανώς να κρατάμε και τους υδρατμούς σε εκείνες ακριβώς τις θέσεις. Τώρα, η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι πολύ ψηλότερη εδώ από ό,τι ήταν εκεί. Και αφού εμείς όλους τους τοίχους δεν τους θερμομονώσαμε καθόλου και παραμένουν με τις ίδιες χαμηλές θερμοκρασίες, είναι πολύ πιο εύκολο πια να δημιουργηθούν συμπυκνώσεις των υδρατμών, παρά το γεγονός του ότι εμείς φροντίσαμε για τη βελτίωση της θερμοκρατικής προστασίας, αλλά μόνο ως προς τα κουφώματα. Δείτε και ακόμη ένα παράδειγμα. Μία πλάκα τσέλερ, μία πλάκα μία διαδοχή δόσης όπως τη λέμε, η οποία κάποια στιγμή δημιούργησε σκιάσεις των δοκίδων κάτω ακριβώς, πίσω ακριβώς από το επίχρησμα. Πού ήταν? Γιατί συνέβη αυτό? Διότι όταν έγινε η κατασκευή τοποθετήθηκε θερμομόνωση μόνο στα φατνώματα. Μόνο που η θερμομόνωση δεν τοποθετήθηκε για θερμομονωτικούς λόγους, τοποθετήθηκε μόνο και μόνο για να διαμορφώσει τα καλούπια των φατνωμάτων και να χυθεί το πετόν. Με αποτέλεσμα σε αυτές τις θέσεις να υπάρχει έντονη θερμομονωτική προστασία, υπερβολικά με ψηλή θα έλεγα. Δεν πάβει το υλικό το ελαφρό που έβαλα εδώ να λειτουργεί και ως θερμομονωτικό υλικό, και στις θέσεις που είναι οι δοκίδες να μην υπάρχει καθόλου θερμομόνωση. Αποτέλεσμα, εδώ έντονες ροές θερμότητας, εδώ πολύ λίγες ροές θερμότητας. Και αφού εδώ έχουν χαμηλότερη επιφανειακή θερμοκρασία, εδώ δημιουργούνται συμπυκνώσεις. Τι θα μπορούσα να κάνω? Το αυτονόητο. Θα μπορούσα θεωρητικά σε αυτές τις θέσεις όλες να βάλω λωρίδες θερμομονωτικού υλικού. Πρακτικά βέβαια ανέφικτο. Δύσκολο. Δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν ανταυτού προσθέτω μία θερμομονωτική στρώση πέρα για πέρα σε όλη την επιφάνεια. Στις θέσεις των φατρωμάτων δεν με απασχολεί και πολύ, θα είναι υπερθερμικά προστατευμένο. Στις θέσεις των δοκίδων θα προσφέρει την απαραίτητη θερμομόνωση. Αν μάλιστα τη θερμομόνωση τη βάλω από κάτω, έχασα τη θερμοχωρητικότητα. Αν τη βάλω από πάνω, κέρδισα τη θερμοχωρητικότητα του μικρού στοιχείου. Ανάλογα κάθε φορά το τι θέλω να κάνω. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά, πολλές φορές αυτό. Πόσο χρόνο έχω, κύριε Πρόεδρε? 5 λεπτά τα έχω. Ωραία. Και παραπάνω. Τότε να ηρεμήσω λιγάκι, να μην τα λέω πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ. Έχοντας λοιπόν αυτά κατά νου, πολλές φορές για να αποφύγω τον κίνδυνο να κάνω κάποιο λάθος και να θερμομονώσω ή να προβώ μάλλον σε επεμβάσεις άστοχες, διότι το αίτιο είναι διαφορετικό. Για καθαρά πρακτικούς λόγους, διακρίνουμε αυτήν την υγρασία συμπύκνωσης που είδαμε μέχρι τώρα σε διαφορετικές μορφές. Μία είναι η συμπύκνωση, δεν υπάρχουν πολλές μορφές. Αυτή η διάκριση γίνεται μόνο και μόνο για τον καλύτερο εντοπισμό των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν λέμε ότι τη διακρίνουμε σε χειμερινή, αιαρινή, υγρασία συμπύκνωση λόγω αναπνοής και υγρασία των υγρών χώρων. Και μάλιστα σε αυτήν, ως άλλες υποκατηγορίες, αυτή που οφείλεται σε εξάτμιση από τα δομικά στοιχεία, σε υγρασία που οφείλεται σε ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία και αυτή που οφείλεται σε υγρούς και θερμούς αέρα του χειμώνα. Πολύ γρήγορα ας τις δούμε αυτές τις περιπτώσεις και τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζουμε. Να λοιπόν ένα κτίριο το οποίο έχει προσβληθεί από υγρασία του εδάφους. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Από αυτό το τμήμα του κτιρίου έρχονται μέσα στο χώρο υδρατμοί, τον οποίο τον εμπλουτίζουν. Με αποτέλεσμα, κάποια στιγμή οι εμπλουτισμένοι υδρατμοί, φτάνοντας σε κατάσταση κορεσμού, όταν βρούνε ψυχρές επιφάνειες, να επικαθίσουν πάνω σε αυτές και να δημιουργήσουν τις συμπυκνώσεις που βλέπαμε νωρίτερα. Ανάλογη περίπτωση. Πώς θα αποφύγουμε το φαινόμενο? Μιλάω πάντα για μια υφιστάμενη κατασκευή ή και μια καινούργια, αν εκτιμήσω πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Πρώτον,
προσωρινά τουλάχιστον, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του χώρου, έτσι ώστε ο αέρας πλέον σε ψηλότερη θερμοκρασία να μπορεί να κρατήσει μεγαλύτερη ποσότητα υδρατμών. Δεύτερον, επιδιώκοντας έναν καλό αερισμό μέσα στο χώρο, ώστε να εκτονώνονται έξω οι παραγόμενοι υδρατμοί κάτω από τη βάση του τοίχου που είναι βρεγμένη. Και όταν μου δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία, φροντίζω να ανακόψω την ανερχόμενη υγρασία στο δομικό στοιχείο. Αυτή είναι και η δυσκολία του πράγματος, ιδίως σε ένα υφιστάμενο κτίριο. Μπορώ όμως να το πετύχουμε πολλές μεθόδους, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα γιατί δεν είναι του αντικείμενο αυτής της παρουσίασης. Θα μπορούσε είμαι ένα διαμπερές φράγμα σε όλο τον τοίχο, υπό προϋποθέσεις βέβαια, δεν θα θίξω εκεί τα φέροντα στοιχεία του οργανισμού, με την ανάπτυξη αεριζόμενης στεγανής σκεπασμένης τάφρου, έτσι ώστε να αυξήσω την επιφάνεια εξάτμισης έναντι της επιφάνειας απορρόφησης. Και με άλλες μεθόδους βέβαια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγρασίας ανερχόμενης από το έδαφος. Η δεύτερη περίπτωση της χειμερινής υγρασίας συμπύκνωσης, λόγω ανεπαρκούς θερμοϊονικής προστασίας, είναι ο κανόνας, αυτός που βλέπαμε νωρίτερα. Αυτό το δομικό στοιχείο, κάποιο από αυτό, δεν έχει θερμοϊονική προστασία, με αποτέλεσμα στην επιφάνειά του να σχηματίζονται υδρατμοί που πού βρέθηκαν, ξαναλέω, είναι οι υδρατμοί που υπήρχαν μέσα στο χώρο και κάποια στιγμή όταν έφτασαν σε επαφή με το δομικό στοιχείο, έχασε ο αέρας μέρος της θερμότητάς του, έπεσε η θερμοκρασία του και δεν μπορούσε πια να συγκρατήσει περισσότερους υδρατμούς. Να τα αντίστοιχα τέτοια φαινόμενα. Και σε αυτή την περίπτωση τα μέτρα που θα πρέπει να πάρω. Πάλι προσωρινά να ανεβάσω τη θερμοκρασία έτσι ώστε ο αέρας του χώρου να μπορεί να συγκρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερους υδρατμούς. Να έχω επίσης έναν καλό αερισμό. Και από εκεί και πέρα, όταν μου δοθεί η ευκαιρία, να αφαιρέσω τυχόν βαριά υλικά που υπάρχουν μέσα στον τοίχο, παράδειγμα κάποια πέτρα, η οποία λόγω θερμικής αδράνειας δημιουργεί επιμερισμένες καταστάσεις συμπυκνωμάτων. Να αντικαταστήσω τους μονούς ή αλλοπίνακες με διπλούς ή με διπλό κούφωμα, αν δεν θέλω να κάνω τόσο έντονες επεμβάσεις. Να τοποθετήσω θερμομόνωση, προφανώς όχι μόνο με δικέλυφη κατασκευή, μπορεί να είναι και εξωτερική θερμομόνωση, ανάλογα με τη δυνατότητα. Και να φροντίσω να θερμομονώσω το δάπεδο και ή δυνατόν να το αντικαταστήσω ένα πέτρινο δάπεδο, δηλαδή από πλακάκια, από μάρμαρο κλπ., με ένα άλλο ξύλινο δάπεδο, διότι το ξύλο έχει καλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Η τρίτη περίπτωση. Υγρασία συμπύκνωσης λόγω πνοής θερμών και ξηρών ανέμων το χειμώνα. Είναι σπάνιο το φαινόμενο, αλλά στη χώρα μας είναι πολύ πιο έντονο. Ιδίως σε εσάς στα νότια, σε εμάς στα βόρεια, πολύ πιο σπάνια θα το συναντήσουμε. Για να δούμε τι συμβαίνει. Πολλές φορές μέσα στο καταχείμωνο, τον Φλεβάρι μήνα, ξεκινούν ποσότητες ζεστού και ξηρού αέρα από την Σαχάρια Αφρική. Και όπως φτάνουν στη Μεσόγειο, περνούν πάνω από την θάλασσα. Παραλαμβάνουν υδρατμούς και όταν στο τέλος φτάνουν στα παράλια τα μεσογειακά της Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά μεσογειακά παράλια, έχουν πλέον μετατραπεί από ξηρούς και θερμούς ανέμους σε υγρούς και θερμούς ανέμους. Όταν λοιπόν εμείς μέσα στο καταχείμωνο ξαφνικά αισθανθούμε έξω το ότι για μια-δυο μέρες εκεί στις Αλκιονίδες μέρες έπιασε ένα ζεστό ωραίο αεράκι, κάνουμε το λάθος, το σφάλμα, να ανοίξουμε τα παράθυρα για να αποδεχτούμε αυτόν τον αέρα. Και αυτός ο ζεστός αέρας μπαίνει μέσα, αλλά μαζί με τον ζεστό αέρα μπαίνουν και οι υδρατμοί. Και αν για κάποιο λόγο ο χώρος στον οποίο μπήκαν παραμένει ακόμη ψυχρός, διότι τα δομικά στοιχεία του δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας των προηγούμενων ημερών και παρέμειναν ψυχρά, τότε προφανώς αυτός ο ιδιαίτερα υγρός αέρας που ήταν θερμός, ακουμπώντας πάνω στα δομικά στοιχεία, θα χάσει μέρος της θερμότητάς του και προφανώς θα αφήσει υδρατμούς πάνω σε αυτήν την επιφάνεια. Είναι τόσο σημαντικό αυτό για το σπίτι μας? Όχι, θα έλεγα. Καθόλου σημαντικό δεν είναι. Τότε πού είναι το πρόβλημα? Το ότι αυτά τα ζητήματα, διότι αυτό θα είναι για μια, δύο, τρεις ώρες, αυτά τα προβλήματα δημιουργούνται σε άλλες πιο ιδιαίτερες κατασκευές. Για παράδειγμα, θα είναι καταστροφικό αν μπεις μέσα σε μια παλιά βυζαντινή εκκλησία και προσβάλλει τις τοιχογραφίες. Τότε οι τοιχογραφίες στιγμιαία για μια-δυο ώρες θα απορροφήσουν μέρος αυτής της υγρασίας. Και τότε, από τη στιγμή που θα την απορροφήσουν την υγρασία, το φρέσκο δηλαδή των τοιχογραφιών, θα διονγκωθεί. Μετά, όταν θα φύγει η υγρασία, θα συρρυκνωθεί. Αυτές οι επάλληλες αυξομοιώσεις των διαστάσεών τους ουσιαστικά καταστρέφουν εντελώς τις τοιχογραφίες. Τέτοια δυσάρεστα φαινόμενα, για παράδειγμα, πάνω τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, στο Άγιο Όρος, έχουμε στο πρωτάτο του Αγίου Όρους, όπου έχουν μαυρίσει και έχουν καταστραφεί οι περισσότερες τοιχογραφίες που υπήρχαν. Αντίστοιχο είναι το φαινόμενο όταν συμβαίνει και
εδώ σας έλεγα πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, συγχωρείτε. Πώς τον αντιμετωπίζουμε, προφανώς αυτονόητα. Με το να μην αφήσουμε αυτόν τον ζεστό αέρα να περάσει μέσα. Με το να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία, αν διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο, ώστε να μπορέσουν να συγκρατηθούν περισσότεροι υδρατμοί. Και ακόμη, εφόσον είναι δυνατόν, να τοποθετήσουμε οργανικά επιχρήσματα επάνω στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου, που να μπορέσει να συγκρατήσει αυτές τις περίσσιες ποσότητες υδρατμών. Αντίστοιχο είναι το φαινόμενο και στο τέλος της άνοιξης, στις αρχές του καλοκαιριού, που ξεκινάμε το πρωί να φύγουμε από το σπίτι μας και αισθανόμαστε να έχει δροσούλα, όταν γυρνάμε στο μεσημέρι, είναι αυτό που λέμε σκάει ο τζίτζικας από τη ζέστη. Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Τότε, όταν μπαίνουμε στην πολυκατοικία μας, γυρνώντας από τη δουλειά μας, αισθανόμαστε να έχει μια δροσιά. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου, ανοίγουμε τα παράθυρα, ανοίγουμε τις πόρτες. Και αυτός ο ζεστός αέρας έξω, που δεν είχε πολύ ψηλή σχετική υγρασία, μπαίνει μέσα. Παγώνει, ανεβαίνει η σχετική του υγρασία και υπάρχει κίνδυνος να φτάσει πάλι σε κατάσταση κορεσμού. Και πάλι δεν θα μας απασχολούσε πολύ στο δικό μας το σπίτι, διότι είναι παροδικό το φαινόμενο. Μας ενοχλεί όμως όταν βρεθεί σε τέτοιου είδους παλιά κτίρια, σε κελάρια, σε αποθήκες με βαριά υλικά, που εκεί πέρα είναι πολύ πιο έντονο και δημιουργούνται προβλήματα σαν αυτά που λέγαμε. Πώς το αντιμετωπίζουμε, με την ίδια λίγο πολύ μεθοδολογία. Τώρα, δεν αφήνουμε τον αέρα να μπει μέσα. Φροντίζουμε να ανεβάζουμε τη θερμοκρασία, ακόμη κι αν είναι τέλος της άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού, προκειμένου να αποφύγουμε συμπυκνώσεις. Ξαναλέω, όχι μέχρι στο σπίτι μας, μέσα σε κάποιο χώρο που θέλουμε κάτι να προφυλάξουμε. Για παράδειγμα, ένα μουσείο το οποίο έχει παπύρους ή άλλα υλικά ιδιαίτερα ευπρόσβλητα από την υγρασία. Φροντίζουμε να έχουμε καλή θερμομόνωση στα δομικά στοιχεία, ώστε να είναι όσο γίνεται ψηλότερη επιφανειακή θερμοκρασία, το ίδιο και στα δάπεδα, κατά το δυνατόν ξύλινα, για να επάλει ψηλότερη θερμοκρασία και να έχουμε αφαιρέσει τυχόν βαριά υλικά που μας δημιουργούν προβλήματα από τοπικές συμπυκνώσεις. Υγρασία συμπύκνωσης λόγω αναπνοής. Εμφανίζεται σε χώρους μεγάλους, με μεγάλη παρουσία ατόμων, καλή ώρα εδώ, όταν δεν υπάρχει καλός αερισμός. Σε παλιές βυζαντινές εκκλησίες, δεν μπορούμε να βάλουμε αερισμό μέσα εκεί, σε θέατρα που ενδεχομένως δεν έχουν καλό αερισμό, κινηματογράφους κλπ. Τότε από τη μεγάλη ποσότητα των ανθρώπων που υπάρχουν μέσα και την εκπνοή, ακόμη και από τον υδρότα του σώματός μας, γεμίζει ο αέρας με υδρατμούς. Και αυτοί οι υδρατμοί πάνε και κάθονται πάνω στις επιφάνειες των δομικών στοιχείων. Γνώριμο το φαινόμενο, κυρίως στην περίοδο του Πάσχα, της Μεγάλης Εβδομάδας, που το εκκλησίασμα είναι πυκνό μες στις εκκλησίες και τότε αισθανόμαστε αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα όταν εμείς απ' έξω ερχόμαστε και μπούμε μέσα εκεί. Θα δείτε τότε, αν καταφέρετε να το προσεγγίσετε το θέμα, ότι αν είμαστε προς το τέλος του Απριλίου, αρχές Μαΐου, πάνω στις επιφάνειες των τοιχογραφιών θα δείτε μικρά σταγονίδια ανεπαίσθητα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Προφανώς με καλό αερισμό του χώρου, αφού αυτό ήταν το αίτιο. Άνοδο της θερμοκρασίας, ακόμη και αν κάνει ζέστη. Καλά επιχρήσματα τέτοια που να απορροφούν όλη αυτή την υγρασία. Και κάτι διαφορετικό σε σύγκριση με τα άλλα, είναι σκόπιμο σε αυτούς τους χώρους να έχουμε θερμαντικά σώματα τέτοια που να ρουφάνε αέρα, θα λέγαμε, προκειμένου να λειτουργήσουν. Παλιές ξυλόσομπες, τζάκια κλπ. Με αυτόν τον τρόπο εκτονώνονται μαζί με τον αέρα και οι παραγόμενοι υδρατμοί στον εξωτερικό χώρο παρασύρονται εκεί. Και στην τελευταία περίπτωση, το πρόβλημα της υγρασίας στους χώρους που από τη φύση τους, από τη λειτουργία τους, παρουσιάζουν τέτοια ψηλά ποσοστά. Πού δηλαδή? Σε κουζίνες και μπάνια. Γεμάτες θερμογέφυρες είναι όπως όλο το σπίτι, που επειδή έχουμε έντονη παραγωγή υδρατμών, βλέπουμε συνεχώς να στάζουν νερά επάνω στα πλακάκια, δεν μας πειράζει, γι' αυτό είναι τα πλακάκια, ή ακόμη πάνω στους τοίχους, εδώ μας πειράζει, διότι προφανώς καταστρέφεται σιγά σιγά το επίχρησμα. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε και πάλι το φαινόμενο? Και πάλι το αυτονόητο. Καλό αερισμό του χώρου, είτε στη διάρκεια χρήσης του, αν είναι εφικτό αυτό, είτε αμέσως μετά τη χρήση, να εκτονωθούν έξω οι υδρατμοί. Ακόμη, αδιαπέρατα από τους υδρατμούς δομικά στοιχεία στην επιφάνεια, έτσι ώστε να μην απορροφώνται από το δομικό στοιχείο, αλλά να στάζουν επάνω. Αν αυτό δεν μας ενοχλεί, ας πούμε σε ένα μπάνιο μέσα. Στην κουζίνα μας ενοχλεί. Προέχει καλύτερο ο αερισμός. Και το τρίτο, καλή θερμομόνωση των δομικών στοιχείων, που είναι σκόπιμο η θερμομονητική στρώση ή δυνατόν σε αυτούς τους χώρους να είναι από την εσωτερική πλευρά. Γιατί? Για να προλαβαίνει να ανταποκριθεί στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις του χώρου και να ανεβάζει σύντομα επιφανειακές τιμές θερμοκρασίας. Αυτοί λίγο πολύ είναι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επισημάνουμε κάθε φορά το φαινόμενο και να ακολουθήσουμε μια κατά το δυνατόν σωστότερη λύση. Ο κίνδυνος θα είναι να κάνουμε το σφάλμα να μην καταλάβουμε για ποιο λόγο προέρχεται η υγρασία και να προβούμε σε άλλου είδους αντιμετωπίσεις. Τότε
όχι μόνο δεν θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, αλλά μπορεί να το επιδεινώσουμε ακόμη περισσότερο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω δεν ξέφυγα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αραβαντινό. Ακολουθούν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Μία ερώτηση. Η περίπτωση που έχουμε παράθυρο, ναι, διπλό ή αλοπίνακα με κάποιο συγκεκριμένο γιου, το πλαίσιο, γιου του τζαμιού, γιου του τείχου, έχουμε φροντίσει να το φτιάξουμε. Το ξέρουμε, ναι. Εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα αναφορικά με τη δημιουργία θερμογέφυρας με τρία διαφορετικά γιου? Θα πρέπει να κάνουμε τον ίδιο έλεγχο και για τα τρία γιου. Καταρχάς, αφού έχουμε γιου στο τζάμι, γιου του πλαισίου που αλλού είπατε και του τείχου. Η αλοπίνακα πλαισίου και πτύχου. Και τα τρία γιου. Μπορεί στον τείχο να μην δημιουργηθεί συμπύκνωση, μπορεί όμως στο τζάμι να δημιουργηθεί. Άρα ο έλεγχος πρέπει να γίνει για κάθε γιου ξεχωριστά. Και προφανώς να κάνουμε την αντίστοιχη επέμβαση έτσι ώστε να αυξηθεί η επιφανειακή θερμοκρασία. Κοινώς να βελτιώσουμε το γιου το συγκεκριμένο. Ή να βάλουμε καλύτερο γυαλοπίνακα, ή να βάλουμε ενδεχομένως άλλο πλαίσιο, ξύλινο ή με θερμοδιακοπή, ή αν φταίει ο τείχος, να βελτιώσουμε τον τείχο. Προσέξτε, πολλές φορές το λάθος δεν είναι εκεί. Αυτά τα τρία γιου μπορεί να είναι μια χαρά. Αλλά στο σημείο που. Τώρα δεν έχω αυτή. Α, εδώ την έχω. Στο σημείο που το κούφωμα βρίσκει τον τοίχο, στην πραγματικότητα, όταν ήρθε ο μάστορας και έβαλε την κάσα του κουφώματος, έβαλε μια τζούρα πολυουρεθάνη εδώ, μια εκεί πέρα πάνω και μια παρακάτω. Τελείωσε. Δεν τον νοιάζει κάτι περισσότερο από το να σταθεροποιήσει το κούφωμα πάνω στο δομικό στοιχείο. Στον ενδιάμεσο όμως, στον ενδιάμεσο χώρο αυτών των πολυουρεθανών, υπάρχει μια σχισμή, ένα χάσμα. Το καλύπτουμε πάνω με το αρμοκάλυπτρο. Και από τη στιγμή που το καλύψουμε, εμείς δεν το βλέπουμε. Θεωρούμε εκ των πραγμάτων επομένως ότι εκεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά από όλες αυτές τις θέσεις, εκεί δηλαδή που τέλειωσε το κούφωμα και αρχίζει ο τείχος, εκτός από τα σημεία που είναι η πολυουρεθάνη, είναι τεράστιες θερμογέφυρες που δεν τις λαμβάνουμε καθόλου υπόψη. Αυτό είναι το πρόβλημα που δημιουργείται. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ στα κουφώματα, συνήθως αυτό είναι. Μπορεί να είναι και στην έλλειψη θερμομόνωσης. Αλλά κυρίως εκεί που έχουμε μεγάλη ποσότητα ροής θερμότητας προς τα έξω. Επόμενη ερώτηση. Μια ειδική ερώτηση. Επειδή μιλήσατε για την υγρασία που έρχεται την ανερχόμενη. Παρεπιπτόντως. Ναι, παρεπιπτόντως. Επειδή το πρόβλημα το με απασχολεί όλο τον κόσμο. Σε τείχους από λιθοδομή ή από παλιά. Τα παλιά τούβλα. Τι γίνεται στην περίπτωση? Παρουσιάζεται, έχω συγκεκριμένο κτίριο το οποίο στην πλευρά που είναι το μήκος είναι και όμορο. Μάλλον μπορεί να παρουσιάζει από δίπλα. Ένα, δύο, τρεις τείχοι παράλληλοι παρουσιάζουν υγρασία, η οποία είναι σχεδόν όλο το χρόνο από κάτω. Ο τέταρτος που είναι με τον άλλο όμορο δεν έχει υγρασία. Ωραία. Τι τώρα πρέπει να γίνει? Υποθέσεις θα κάνω, έτσι, ναι, ναι, προφανώς. Ευχαριστώ. Η υγρασία που προέρχεται από το έδαφος είναι πολλών ειδών. Μπορεί να είναι από έναν υδροφόρο υπόγειο ορίζοντα, που δίνει νερό σε όλη την έκθεση του κτηρίου. Μπορεί να είναι από μια τοπική πηγή υγρασίας, ένα λούκι για παράδειγμα που στέλνει το νερό απ' έξω, μια περιοχή κάτω από το έδαφος που έχει άλλη σύνθεση και περνάει πολύ, είναι πιο πορώδης για παράδειγμα και περνάει πιο εύκολα το νερό. Εν πάση περιπτώσει, από κάπου περνάει το νερό από κάτω και εσείς έχετε διαπιστώσει ότι ανεβαίνει αυτή η υγρασία από το έδαφος. Αυτό να το ξεκαθαρίζουμε όμως, ότι είναι πράγματι από το έδαφος. Κύριο χαρακτηριστικό ότι φτάνει μέχρι ένα ύψος. Αν μου πείτε ότι φτάνει σε όλο το ύψος, δεν είναι από το έδαφος. Πολύ ωραία. Έτσι. Σταδιακά. Ανεβαίνει λοιπόν από το έδαφος. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να αντιμετωπίσετε. Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε την υγρασία του εδάφους? Γιατί αυτό τροφοδοτεί πλέον το χώρο σας μέσα με υδρατμούς. Αν δεν ήταν όμορο καταρχάς, η πιο εύκολη τρόπη, όχι να στεγανοποιήσουμε δίπλα τον τοίχο. Αν το στεγανοποιήσετε, οδηγείτε την υγρασία σε ψηλότερες θέσεις. Το αντίθετο. Η πρώτη μέθοδος, δύσκολη για τα ελληνικά δεδομένα, όχι για τα ελληνικά, για κάθε κατασκευή, διότι απαιτεί και οικονομική, έχει μεγάλη οικονομική επιβάρηση. Τομεί όλο το μήκος του τείχου, στη βάση του, αλλά προφανώς μόνο στα μη φέροντα στοιχεία. Δεν μπορούμε να κόψουμε το υποστήλωμα. Άρα αυτή τη λύση την αποκλείουμε. Σε άλλες χώρες που δεν έχουν έντονη σεισμική καταπώνηση, δεν την αποκλείουν και την εφαρμόζουν. Εγώ δεν θα την έλεγα για την Ελλάδα. Δεύτερος τρόπος, να ανοίξετε δίπλα ακριβώς από τον τοίχο ένα
μια τάφρο σε όλη την έκτασή του και έτσι προσέξτε στον τοίχο δίπλα που ήταν κολλημένο το χώμα, αν ήταν και από τα πλευρικά του τυχώματα, διακόπτεται πλέον την προσβολή του από την υγρασία. Αντίθετα, αυξάνεται την επιφάνεια εξάτμισης. Αυτός είναι δεύτερος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε. Τρίτος τρόπος. Υπάρχει η ηλεκτροοσμωτική μέθοδος, η οποία όμως έχει κάποιες απαιτήσεις. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε δομικά στοιχεία που έχουν πολύ μεγάλες ποσότητες υγρασίας. Τι είναι αυτή? Έχουμε διαπιστώσει ότι όταν ανεβαίνει το νερό στον τοίχο, αναπτύσσεται ένα ανεπαίσθητο δυναμικό 2-3 βολτ συνεχούς ρεύματος. Εμείς βάζουμε τότε ένα ηλεκτρόδιο στο πάνω μέρος του τοίχου και ένα κάτω, πολύ χαμηλά, κάτω από τη βάση και δημιουργούμε αντίθετη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Με αποτέλεσμα τότε το νερό να κατεβαίνει προς τα κάτω. Αυτό όμως, ξαναλέω, μόλις διακόψετε την ηλεκτρική τροφοδοσία του τοίχου, μην φανταστείτε ότι ακουμπώ το τοίχο και παθαίνω ηλεκτροπληξία, έτσι, δεν το καταλαβαίνετε. Μόλις τη διακόψετε, μετά από λίγο διάστημα θα ξανανεβεί. Είναι και αυτή όμως μία μέθοδος. Άλλη μέθοδος. Δεν επεμβαίνω καθόλου στον τοίχο. Τον αφήνω να λειτουργεί ως έχει, αν θεωρήσω ότι αυτό δεν προσβάλλει, δεν δημιουργεί άλλου τύπου προβλήματα, στατικά κλπ. Τότε αφήνω μεν τον τοίχο να είναι όπως είναι και σε απόσταση από τον τοίχο δημιουργώ ένα δεύτερο τοίχωμα από μη προσβαλλόμενο από την υγρασία υλικό. Παράδειγμα, τσιμεντοσανίδα, όχι γυψοσανίδα. Τώρα πια η υγρασία του τοίχου δεν περνάει στον εσωτερικό χώρο, παραμένει εγκλωβισμένη μέσα στον τοίχο, φτάνει μέχρι το διάκαινο μεταξύ του εξωτερικού υφιστάμενου και του καινούριου πετάσματος. Εσείς έχετε φροντίσει από την πίσω μεριά να το έχετε προστατεύσει αυτό το πέτασμα, την τσιμεντοσανίδα, είτε με επάλυψη, είτε με κάποιο άλλο φύλλο στεγανοποιητικό, και δεν περνάει στον εσωτερικό χώρο. Το διάκαινο όμως αυτό, καλό είναι να φροντίσετε κάπου να έχετε ανοίξει μια οπή προς τον εξωτερικό αέρα του εξωτερικού περιβλήματος και μια κάπου αλλού, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα ανεπαίσθητο ρεύμα πίσω από εκεί πέρα και να εκτονώνονται οι αυξανόμενοι συνεχώς υδρατμοί μέσα σε αυτό το διάκαινο που δημιουργείται. Μέθοδοι τέτοιες υπάρχουν αρκετές. Θα μπορούσα να σας πω κι άλλες, αλλά πρέπει κανείς να το δει ακριβώς πώς έχει το πρόβλημα. Δεν σας άκουσα τι πρόβλημα δημιουργεί. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση δεν θα φύγει ποτέ η υγρασία. Απλώς την εγκλωβίσατε εκεί μέσα και δεν περνάει στο χώρο. Στις προηγούμενες περιπτώσεις θα περιοριστεί η υγρασία. Αλλά εξαρτάται κάθε φορά τι θέλουμε. Θέλουμε να προστατεύσουμε το δομικό στοιχείο από την υγρασία. Είναι οι πρώτες μέθοδοι. Θέλουμε να προστατεύσουμε το χώρο από την υγρασία. Είναι αυτή η μέθοδος. Θέλουμε επίσης. Ορίστε. Και τα δύο, όχι, δεν μπορούμε. Ή το ένα ή το άλλο. Εξαρτάται κάθε φορά το τι θέλουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Άλλη μία ερώτηση τελευταία. Καλώς θέλει να δει τον κύριο Αραβαντινό. Κατηδία μετά, επειδή υπάρχει μετά ένα διάλειμμα μίας ώρας για που θες τον πρώτο όροφο, γι' αυτό ας ακούσουμε την ερώτηση τελευταία και συνεχίζουμε. Μια ερώτηση για τα δομικά στοιχεία, τα οποία είναι αμόνωτα, μας δείξατε περιπτώσεις υγροποίησης σε δοκάρια. Σε περιπτώσεις που αυτά τα δομικά στοιχεία δεν μπορούν να θερμομονωθούν από την έξω του μεριά, και υπάρχουν πολλές. Η δόκιμη λύση ποια θα ήταν όταν θα θέλαμε όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε το τοπικό πρόβλημα υγρασίας με πλακάκια, ας πούμε, αλλά θα μπορούσαμε να θερμομονώσουμε εσωτερικά με ποια διαδικασία? Θα μπορούσαμε να το θερμομονώσουμε εσωτερικά έχοντας πλήρη γνώση ότι χάνουμε τη θερμοχωρητικότητα του σκυροδέματος εκεί, έτσι του δοκαριού. Και τα δύο δεν γίνονται. Εφόσον λοιπόν το θερμομονώσουμε εσωτερικά, θα διαμορφώσουμε έναν κάναβο, είτε αν είναι τυχείο, δοκάρι, πάση περιπτώσει ένα οποιοδήποτε δομικό στοιχείο, από γυψοσανίδα, επάνω στο οποίο θα τοποθετήσουμε γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σανίδες ορυκτών ινών, ό,τι θέλετε, και από πίσω στον κάναβο ανάμεσα στους ορθοστάτες και στους στρωτήρες θα βάλετε κάποιο θερμομονωτικό υλικό. Συνήθως μας βολεύει να είναι η αλοβάμβακας, η πετροβάμβακας, η ορυκτοβάμβακας, που είναι πολύ πιο εύπλαστη, θα έλεγα, για να τοποθετηθούν σε αυτά. Χωρίς όμως αυτόν μας αποκλείει και οποιοδήποτε άλλο υλικό. Αν δεν σας αρέσει αυτή η λύση, μπορείτε να βάλετε εξυλασμένη πολυστερίνη, διονγκωμένη πολυστερίνη, πολυουρεθάνη σε πλάκες, οι οποίες, και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι είτε να το σωβατίσετε απ' έξω, αν όμως είναι μεγάλη επιφάνεια δεν θα σας το συνιστούσα, κάπου θα αρχίσουν να ξεκολλούν με την πάροδο του χρόνου, ή στην άλλη περίπτωση, αν είναι μικρή επιφάνεια, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αν είναι μεγάλη επιφάνεια όμως και δεν σας ενοχλούν
η ποσότητα την οποία θα χάσετε από τον ελεύθερο χώρο σας, θα έλεγα το ότι μπορείτε να τοποθετήσετε άλλα υλικά, μάλλον τα ίδια υλικά, κυρίως εξυλασμένη πολυστερίνη είναι αυτή που το έχει και ενίοτε και η πολυουρεθάνη σε διάφορες εταιρείες, που έχουν επικολλημένη στη μια τους όψη ένα τσιμεντοκονίαμα ή ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Εσείς επομένως τοποθετείτε ένα δομικό στοιχείο που αποτελείται από δύο στρώσεις, τη θερμομόνωση και το επίχρησμα που έχει από πάνω. Το στερεώνετε καλά επάνω στον τοίχο, με βίσματα, αγκύρια ειδικά, φροντίζοντας να έχετε πρασχές, εννοείται ότι ο τοίχος είναι εντελώς επίπεδος, και κατόπιν το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στοκάρετε τις θέσεις που δημιουργούν οι αρμοί από τα κομμάτια των πλακών που έχετε βάλει. Αυτό πάντα με τις προϋποθέσεις βέβαια ότι δεν θα μας ξεφύγει κάτι έτσι, γιατί αν απλώς το τοποθετήσουμε μετά από κάποιο διάστημα λόγω συστολοδιαστών αυτό θα μας ανοίξουν. Είναι σαν μια γυψοσανίδα δηλαδή. Δεν έχουμε πια υγρασία. Γιατί η υγρασία ήταν η υδρατμή του χώρου. Βέβαια δεν την κάνετε τη δουλειά μέσα στο καταχύμωνο, την κάνετε καλοκαίρι που έχει φύγει η υγρασία. Τότε εκείνη την ώρα μπορεί να βλέπετε τις μούχλες αυτές, αν βάλετε όμως επάνω το χέρι σας, δεν είναι υγρός ο τοίχος, το χειμώνα είναι. Όταν θα βάλετε πλέον τη θερμομόνωση, στην επόμενη φορά δεν εγκλωβίσατε μέσα καμιά υγρασία. Δεν υπάρχει υγρασία. Στην καινούργια κατάσταση η υγρασία δεν θα δημιουργηθεί επάνω, δεν θα καθίσει. Προσέξτε μόνο το σημείο που αυτά τα δομικά στοιχεία θα βρουν την οροφή ή το δάπεδο. Εκεί έχουμε θερμογέφυρα. Και εκείνο το σημείο είναι ευαίσθητο σημείο. Με μόνο τον τοίχο προφανώς εύκολα δεν προστατεύεται. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.